Συνελήφθησαν χθε το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικού του τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Πατρών δύο άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, συνελήφθη και μία γυναίκα διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι της με έναν από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ζυγαριές ακριβίας και ναρκωτικές ουσίες. Ειδικότερα από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών διαπιστώθηκε ότι δύο συλληφθέντες ενεργώντας από κοινού με έναν συνεργό τους που αναζητείται εντάχθηκαν ως μέλη σε δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση που ενέχεται σε διακίνηση ναρκωτικών. Χθε το πρωί, σε περιοχή τη Δυτική Αχαία, σε δασικό χώρο, εντοπίστηκε από αστυνομικού του τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη υποδιεύθυνη ασφάλεια πατρών ο κύριο χώρο αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών τη εγκληματική οργάνωση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό μια πλαστική λίμπα που ήταν θαμένη στο έδαφο τα εξή: Η ροήνη συνολικού βάρου σε 7 κιλών και 800 γραμμαρίων που ήταν διαμοιρασμένη σε 11 αυτοσχέδιε νάιλων συσκευασίε και κάναβη συνολικού βάρου σε 700 γραμμαρίων που ήταν διαμοιρασμένη σε έξι αυτοσχέδιε, νάιλων συσκευασίε. Ο ένα κατηγορούμενο εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σπίτι του, όπου προσπάθησε να διαφύγει. Προβάλλοντα στεναρή αντίσταση, αποθώντα με τα χέρια και τα πόδια του αστυνομικού, σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του και σε δεύτερο σπίτι που διατηρεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία αυτοσχέδια νάιλων συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρου 26 γραμμαρίων, μία αυτοσχέδια νάιλων συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρου 6 γραμμαρίων ένα πυροβόλο πιστόλι, ένα κινητό τηλέφωνο και 170 ευρώ. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του δεύτερου κατηγορούμενου, ανεβρέθηκε εντός αυτής η μεδαπή γυναίκα ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 20 γραμμαρίων, μία ζυγαριά κρυβίας πεταμένη σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων, ένα κινητό τηλέφωνο, μία ηλεκτρονική ζυγαριά κρυβίας και 115 ευρώ. Η συνολική αξία της κατασχεθήσας ποσότητα ναρκωτικών ουσιών θα απέφερε στην εγκληματική οργάνωση παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 210.000 ευρώ.